Χριστό, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταγού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εν θέλει εσκύνωσον ημί και κατάρισον ημάς από πάσης κυρίδος, ισόζον αγαθέτα πλάσης μόνο. Αμήν. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και επικρατεί ανομία και σίγουρα μετά από αυτό και αμαρτία και ασεβία. Όταν λέμε ανομία σημαίνει παράβαση του νόμου. Παράβαση του νόμου. Και ο νόμος παραβαίνεται, παραβιάζεται. Άλλοτε εν γνώση εκείνου που το παραβιάζει, γιατί γνωρίζει τον νόμο, και τον παραβιάζει, και άλλοτε εν αγνία, γιατί δεν ασχολήθηκε ποτέ με τον νόμο. Να το επαναλάβω, να το καταλάβετε και το πράγμα. Στον κόσμο αυτό που ζούμε, βασιλεύει η ανομία και στη συνέχεια η αμαρτία. Ανομία, αμαρτία. Είναι αδέρφια. Το ένα συνεπάγεται το άλλο. Και όταν λέμε ανομία, εννοούμε την πράξη που κάνει αυτός που παραβαίνει τον νόμο. Ανομία. Αλλά αυτός που παραβαίνει τον νόμο μπορεί να είναι γνώστης του νόμου, να τον γνωρίζει τον νόμο. Οπότε τον παραβαίνει εν γνώση του. Αυτός δαρίζεται πολλά, λέει το Ευαγγέλιο. Αυτός που τον παραβαίνει και τον γνωρίζει θα φάει ξύλο πολύ. Ο γνούς και μη ποιή σας δαρίσετε πολλά. Τι να κάνουμε, υπάρχει αυτός που είναι, δεν είναι ένας αλλά είναι πολλοί, μπορεί να είμαι και εγώ, μπορεί να είναι και άλλοι, που γνωρίζουμε τον νόμο και τον στραγγαλίζουμε και τον παραβιάζουμε. Αλλά υπάρχει και ο άλλος που δεν γνωρίζει τον νόμο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ουγάρ ουκέστη νόμος, όπου δεν βασιλεύει ο νόμος, γιατί έχει άγνοια ο άνθρωπος, εκεί δεν υπάρχει και παράβασης. Προσέξτε το αυτό. Εγώ παραδείγματος χάρη αγνοώ τι γράφει ο νόμος. Δεν μιλάω γιατί τον αγνοώ, αλλά ό,τι τον αγνοώ. Θα το δούμε και αυτό, το γιατί το αγνοώ τον νόμο. Αλλά αγνοώ τον νόμο. Λέει εκεί που ο νόμος είναι άγνωστος, δεν υπάρχει και παράβασης. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει παράβαση, αυτό παραβαίνει τον νόμο. Δεν υπάρχει παράβαση, δεν το γνωρίζει ότι το παραβαίνει τον νόμο. Εκεί ο νόμος είναι, αφού δεν το γνωρίζει, δεν βασιλεύει ο νόμος στον άνθρωπο που δεν το γνωρίζει.
και γενιά του νόμου. Ο νόμος είναι νεκρός. Νεκρός ο νόμος είναι, εντελώς πεθαμένος. Ο νόμος πεθαμένος, όχι ο άνθρωπος πεθαμένος. Ο άνθρωπος δεν χαμπαρίζει ότι υπάρχει νόμος που του λέει μη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, από τότε που γνώρισα το νόμο και μου είπε μη, από τότε που γνώρισα το νόμο και μου είπε μη το κάνεις αυτό, φαίνεται ήταν απεθαμένος κάποια εποχή και ο Απόστολος Παύλος. Ήταν απεθαμένος κάποια εποχή. Και λέει, την ώρα που γνώρισε και μου είπε μη, τότε ξεπετάχθηκε από μέσα μου ένας κόσμος γεμάτος από αντίθεση προς τον νόμο. Γιατί μου λες μη, εγώ δεν θέλω να υπάρχει μη. Φώναζε από μέσα του. Όχι μη. Και δεν μπορούσα να απαλλαγώ από αυτή την κατάσταση. Την κατάσταση που μου έλεγε, ξέρεις αυτό που κάνεις είναι καλό και ας ήταν διαφθορά και ας ήταν έγκλημα. Αυτό που κάνεις είναι καλό. Και το πίστευε ότι ήταν καλό και ότι ήταν και έγκλημα στην ουσία. Αφού λέει, εγώ επόρθουν την εκκλησία. Το επόρθουν την εκκλησία σημαίνει την κυνηγούσα να την εξαφανίσω από το προσώπο της γης. Με κάθε τρόπο σκοτώνοντας. Σκοτώνοντας. Και πίστευα ότι αυτό είναι το σωστό. Γιατί δεν γνώριζα τον νόμο. Γιατί δεν το γνώριζα τον νόμο. Μόλις όμως έμαθα τον νόμο, τότε ένιωσα μια δύναμη να με σπρώχνει και να μου λέει η δύναμη αυτή από μέσα, ξέρεις, μη το κάνεις. Και εγώ έλεγα, θα το κάνω. Πώς το λέει αυτό? Ου γαρ. Ο θέλω πράσω. Δεν κάνω εκείνο που θέλω. Αλλά ο ου θέλω αυτό, πράττω. Αυτό που δεν θέλω, εκείνο που κάνω. Ήτανε σε κόσμο την ώρα που γνώρισε τον νόμο. Είπαμε ότι υπάρχει ο παραβάτης που δεν γνωρίζει, τώρα μόλις, και ο παραβάτης που γνωρίζει. Και είπαμε ότι ο παραβάτης που δεν γνωρίζει, που δεν γνωρίζει τον νόμο και κάνει αυτά που του λέει το μυαλό του, αυτά που είναι αντίθετα στον νόμο, εκείνος είναι, έχει ελαφρυντικά. Έχει ελαφρυντικά. Ο άλλος που γνωρίζει τον νόμο και δεν το κάνει και το παραβιάζει, εκείνος έχει τιμωρία μεγάλη. Δαρίσετε πολλά. Το Ευαγγέλιο θα φάει πολύ ξύλο, δαρμό. Ξέρετε κάτι? Σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε έρθει δεν πάσχουμε, δεν υποφέρουμε από τον άλλον που είναι απέναντί μας και που φαίνεται ότι μας πειράζει και μας πειράζει. Φαίνεται με τις ενέργειές του ότι ενεργεί εις βάρος μας, κατά τη λογική τούτη εδώ. Τούτη εδώ η λογική λέει, με πείραξε ο Βαγγέλης, με πείραξε ο Δημήτρης, με πείραξε ο Αναστάσης, πείραξε ο άλλος. Άρα δεν με πάνε κάτω. Όχι. Αυτή εδώ η λογική λειτουργεί
χωρίς να υπάρχει ο νόμος. Χωρίς να υπάρχει ο νόμος. Ο νόμος που λέγεται είτε συνείδηση που τον έσπηρε ο Θεός, είτε γραπτός νόμος που τον μας έδωσε ο Θεός. Λογική που λειτουργεί ως λογική είναι λογική πλάγης. Αλήτησα. Το λένε οι πατέρες αυτό. Δηλαδή ο αλήτης νους, το μου πει και άλλη φορά αλήτης νους, αυτή η λογική που δεν έχει σαν οδηγό το φως της συνειδήσεως και το φως της γραφής, είναι λογική πλανεμένη. Αυτή είναι η λογική η αιρετικιά. Λέει, είναι αιρετικός εκείνος που δεν πιστεύει αυτά που μας διδάσκει η Αγία Εκκλησία. Ότι ο Χριστός είναι Θεός. Δεν το πιστεύει. Αυτό είναι αίρεση. Αίρεση είναι να πούμε ότι ξέρεις το Άγιο Πνεύμα το στέλνει, πηγάζει από τον Υιό. Ενώ το Ευαγγέλιο λέει πηγή είναι ο Πατέρας. Είναι αίρεση άμα πούμε ότι ο Υιός είναι η πηγή του Αγίου Πνεύματος που εκπορεύεται. Ναι, είναι αίρεση. Αλλά κυρίως για να φτάσει κανείς στην αίρεση, να παραβιάσει αυτό που λέει ο νόμος του Θεού για τα δόγματα της Εκκλησίας, για να φτάσει εκεί πρέπει εδώ να έχει γίνει εκλογή, να έχει διαλέξει ο άνθρωπος αυτό που θα πιστέψει. Αυτό λέγεται αίρεση. Εκλογή του πιστεύω. Και εκλογή του πιστεύω που λέει λογική. Κάθε λογική που κάνει ό,τι θέλει και δεν κάνει το νόμο του Θεού, που κόβει το Ευαγγέλιο κουστούμι όπως το θέλει η λογική, λέει παραδείγματος χάρη, ξέρεις, Τετάρτη είναι, σήμερα δεν πρέπει να τρώμε. Έλα μωρέ, δεν είναι και τίποτα να φάμε Τετάρτη, δεν πειράζει. Όχι, την Τετάρτη θα φάμε. Δεν είναι τίποτα, αυτό είναι λογική πλάνης, είναι αίρεση. Δεν είναι ανάγκη να είσαι αιρετικός, αίρεση είναι και αυτό. Έχει πλανηθεί η λογική, έχει πάρει στράτα στραβή, γιατί το θέλει από μονάχη της, για να καλύπτει ορισμένες ενέργειές της. Αυτό είναι αίρεση. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Νόμος που παραβαίνεται έχει και τα αποτελέσματα και τιμωρία. Ο νόμος παραβιάζεται εν γνώση και εν αγνία, είπαμε. Και εν γνώση, γι' αυτό μας λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσέ του τα εν γνώση και εν αγνία. Τον καιρό που ζούσα, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον καιρό που ζούσα χωρίς Χριστό, δεν καταλάβαινα αν υπάρχει νόμος. Ήμουνα νεκρός. Ήμουνα πεθαμένος. Συνεπώς, όσοι ζουνε χωρίς Χριστό είναι πεθαμένοι. Δεν εννοούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν Χριστό. Και τι είναι αυτό το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί έχουν υψώσει το εγώ τους πάνω από τη θεότητα του Κυρίου και αυτό τους καθοδηγεί. Και όχι το φως του κόσμου που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν ήμουν λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, χωρίς, λέει, ότε είμεν χωρίς Χριστού, είμεν άθεοι εν το κόσμο. Είμαστε άθεοι. Άθεοι σημαίνει ζούσαμε χωρίς Θεό. Και ξέρετε κάτι,
αυτός που ζει χωρίς Θεό έχει πάντα δίκιο κατά τη γνώμη του. Να το βάλουμε και το πράγμα. Κατά τη δική του γνώμη. Γιατί όλα επιτρέπονται. Όλα πέρα, για πέρα επιτρέπονται. Γιατί λείπει ο Θεός, λείπει ο νόμος του Θεού. Όταν όμως λέει ο Απόστολος Παύλος βασίλευσε μέσα ο νόμος του Θεού, κατάλαβα ότι δεν ζούσα εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ζούσα εγώ, ζούσε μέσα μου ο ίδιος ο Χριστός. Ζούσε μέσα μου ο ίδιος ο Χριστός. Τότε λειτουργούσα στη ζωή μου, περπατούσα και οι διεργασίες που γινόντουσαν μέσα μου γινόντουσαν με βάση το νόμο που του αποκάλυψε ο Κύριος, το νόμο που του φανέρωσε ο Κύριος ο ίδιος. Τότε φώναζε δυνατά, δεν ζω εγώ, δεν ζω εγώ, φώναζε ο Απόστολος Παύλος. Ζει μέσα μου ο Ιησούς Χριστός, ζει δε εν εμή Χριστός. Τότε έβλεπε ότι όλη η κτήση, το σύμπαν ολόκληρο, λειτουργούσε με εκείνο το νόμο το καινούριο. Και τίποτα απολύτως δεν ήταν τοποθετημένο χωρίς λόγο, χωρίς σκοπό. Έβλεπε τότε ότι όλα με ένα στόμα φώναζαν «Ενείτε τον Κύριο η ουρανή των ουρανών, ενείτε αυτό το σύμπαν ολόκληρο». Τότε έβλεπε ότι όλα αποκτούσαν τάξη, αρμονία, σκοπό. Όλα. Να έρθουμε τώρα εκεί που είπαμε στο θέμα σε αυτούς που είναι άνομοι. Σε αυτούς που διαπράττουν την ανομία, που είναι ανομοί. Σίγουρα, είπαμε και προηγουμένως, είναι άνομοι γιατί δεν γνωρίζουν τον νόμο. Δεν γνωρίζουν τον νόμο. Και προσθέσαμε, θέλουν για κάποιους λόγους να μην έχουν νόμο και δεν ασχολήθηκαν ποτέ με την εκμάθηση, με τη μελέτη του νόμου. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ, μα ποτέ, με τη μελέτη του νόμου. Αυτή είναι ένοχη. Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, επειδή θεληματικά, κάτω από την άγνοια που είναι σκοτάδι, θέλησαν να ζήσουν. Μόνο και μόνο. Και βέβαια, για να βασιλεύσει μέσα τους το κράτος του της ανομίας. Το κράτος εκείνο, δηλαδή όταν λέμε κράτος εννοούμε τη δύναμη εκείνη που σε κρατάει εγμάλωτο. Και δεν αντιλαμβάνεσαι αυτού του είδους την εγμαλωσία, αυτού του είδους τη σκλαβιά. Για αυτή τη σκλαβιά που λέμε τώρα φώναζε ο Απόστολος Παύλος. Για αυτή τη σκλαβιά. Ξέρεις τι είναι να είσαι εγμάλωτος, δεμένος και να σε κρατάνε καλά οι εχθροί σου
και να αισθάνεσαι ότι είσαι ελεύθερος. Φοβερό πράγμα. Ξέρεις τι είναι να διψάς και να πεθαίνει η ψυχή σου από δίψα και να έχεις το νερό και να αγνοείς ότι υπάρχει νερό. Και το κουβαλάει για να πιουν οι άλλοι. Μακάρι, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Ξέρεις τι είναι να υπάρχει το φως και να ζεις θεληματικά μέσα στο σκοτάδι. Τι ο Απόστολος Παύλος για αυτή την κατάσταση που του ζούσε, φώναζε. Τις με ρίσετε, ποιος θα με απομακρύνει, ποιος θα με ελευθερώσει. Τις με ρίσετε από το σώμα της ανομίας, της αμαρτίας, του σκοταδιού που το ονομάζει από το σώμα του θανάτου τούτου. Θάνατος είναι λέει. Η άγνοια του νόμου, το σκοτάδι, η ανομία είναι θάνατος. Ποιος θα με λυτρώσει. Άνομη δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης, φωνάζει ο Δαβίδ. Φωνάζει να γνωρίσουμε το νόμο ώστε να ζούμε κάτω από τη δύναμη της δικαιοσύνης του Θεού. Να είμαστε ένομοι, όχι άνομοι, ένομοι, δίκαιοι. Όπως λέει ο δε Ιωσήφ, ο θετός πατέρας του Κυρίου, όταν είδε τη μητέρα του Κυρίου να είναι έγκυος, δίκαιος ον, λέει η Γραφή, δίκαιος ον, σημαίνει δίκαιος, σημαίνει ότι είχε αρετή, αγιότητα, δεν σημαίνει απλώς δίκαιος, αλλά είχε αγάπη όπως θέλει ο Κύριος. Δεν την απέλησε την Παναγία που την είδε έγκυος, αλλά ήθελε κρυφά, χωρίς να πάρει είδηση, να την απολύσει. Λοιπόν ήταν ο Ιωσήφ, ο νόμος ο Μωσαϊκός έλεγε να τη σκοτώσουν την Παναγία, γιατί ήταν έγκυος. Αλλά εκείνος δεν έλεγε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, γιατί του φωνάζε από μέσα του, δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν είσαι δικαίωμα να σκοτώσει άνθρωπο. Μη θέλω να παραδειγματίσεις, άντε στο καλό. Εφάρμοζε το νόμο του Κυρίου, το νόμο της δικαιοσύνης, ο δίκαιος. Και όταν αδικείται ο δίκαιος, και όταν αδικείται ο δίκαιος, λέει υπάρχει το μάτι που τα βλέπει όλα. Και υπάρχει και το αυτή που τα ακούει όλα. Και στο στόμα που μας φωνάζει, το στόμα που μας φωνάζει, η Αγία Γραφή δηλαδή, την δική σου εκδίκηση για τα δικήματα που σου κάνουνε και φωνάζεις, την ακούω και την βλέπω και εγώ θα εκδικηθώ. Εγώ θα εκδικηθώ. Λοιπόν, ούγαρ ούκαι στην όμως, ούγαρ ούκαι στην όμως, ουδέ παράβασης, θα το τονίσω για το πράγμα, όπου δεν υπάρχει νόμος, εκεί δεν υπάρχει και παράβασης. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Γιατί είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει και παράβασης. Θα το ξαναπώ για να σας μείνει στο μυαλό. Όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει και παράβασης. Αυτό είναι αδιανόητο. Παντού βασιλεύει ο νόμος. Παντού. Και όμως το λέμε στον Παύλος. Όπου δεν υπάρχει ο νόμος, δεν υπάρχει παράβασης. Όταν εγώ δεν γνωρίζω
ότι αυτό το κακό που κάνω το κάνω γιατί το πιστεύω ως καλό, γιατί δεν έχω λόγο να στηριχτώ και να δω ότι είναι κακό. Όταν το κάνω αυτό, δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει και παράβαση. Δεν το καταλαβαίνω και το πράγμα. Να πω ένα απλό παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα, πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Ο πολλής κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, ο βαπτισμένος, λέει, γιατί να πάω να εξομολογηθώ. Δεν έχω κάνει τίποτα. Όμως, η Γραφή φωνάζει ότι μία μέρα να ζήσεις στον κόσμο αυτό, μία μέρα μόνο, σου είναι αρκετή για να είσαι ο αμαρτωλότερος του κόσμου. Και εσύ, απ' την άλλη μεριά λες, ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα, ούτε φώνευσα, ούτε αδίκησα. Τρία ούτε, είναι ο νόμος όλος. Γιατί, τα έχεις γραμμένα εδώ από τον άλλον, τον πειρασμό, και λες, δεν πείραξα κανένα, είμαι εντάξει. Βγάζεις το πιστοποιητικό και λες, αθώος ο κατηγορούμενος. Αυτή η απλή λογική. Μόνος όμως. Ναι, βεβαίως, αφού δεν έκλεψε, δεν άρπαξε, δεν σκότωσε, είναι αθώος ο κατηγορούμενος. Όλα τα άλλα επιτρέπονται. Όλα τα άλλα επιτρέπονται. Δεν το ξέρει όμως εκείνο το πράγμα. Δεν είδε το νόμο που του λέει, άνοιξε, μελέτησε τις γραφές, που είναι ο νόμος μου, για να δεις ποιος είμαι εγώ. Δεν το άνοιξε, το φωνάζει η Γραφή, αλλά σκόπιμα κλείνει τα αυτιά και τα μάτια, για να μπορεί εύκολα να παραβαίνει τον νόμο, για να μην υπάρχει ο νόμος. Για να μην υπάρχει και τιμωρία. Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται όμως αυτό. Σε όλα τα όντα που υπάρχουν στον κόσμο επάνω, δεν λέω όντα, εννοώ και τον άνθρωπο και τα ζώα και τα έντομα και τα άστρα και τα φυτά και όλη τη κτήση ζώσα και άψυχη. Όλη τη κτήση. Λοιπόν, όλα τα όντα λειτουργούν βάσει νόμου. Βάσει νόμου. Παραβίαση του νόμου ίσον θάνατος. Σίγουρα παραβιάζει, άμα παραβιάσεις τον νόμο της ζωής ίσον θάνατος. Γιατί, παραδείγματος χάρη, λέει ο νόμος της φύσεως, έτσι δεν είναι, φάε για να μπορείς να συντηρηθείς στη ζωή. Και εσύ δεν τρως και αυτοκτονείς. Παραβιάζεις τον νόμο της συντήρησής σου. Άλλο, όταν εσύ προσωπικά σου λέει ο νόμος της φύσεως, έτσι, σεβασμός στη ζωή του άλλου, νόμος είναι αυτός, και εσύ τι παραβιάζεις τον νόμο, τι κάνεις, οδηγείς στο θάνατο ψυχές. Έχεις λοιπόν η έλλειψη σεβασμού του νόμου που υπάρχει σε όλη την κτήση, φέρνει δυσαρμονία, φέρνει το θάνατο στη κτήση ολόκληρη. Τη κτήση ολόκληρη. Θέλω να δούμε ένα πράγμα. Μέχρι τώρα και πολλοί, όχι μόνο μέχρι τώρα και πολλοί μετά από το τώρα,
αύριο μεθαύριο, 10, 20, 30, 1000 χρόνια, πόσο δεν ξέρω, όσοι θεληματικά δεν θέλουν να γνωρίζουν τον νόμο, όλοι αυτοί θα πιστεύουν ότι είναι φτιαγμένος ο κόσμος χωρίς να υπάρχει αφεντικό. Χωρίς να υπάρχει αφεντικό. Να υπάρχουν πρόβατα χωρίς σοπάνι. Να υπάρχει σπίτι χωρίς τον τεχνίτη που το έφτιαξε. Να υπάρχει άνθρωπος χωρίς δημιουργό. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό το πράγμα? Να υπάρχουν τα δημιουργήματα, τα καλλιτεχνήματα, ποίηματα χωρίς τον ποιητή, αγιογραφία χωρίς τον αγιογράφο? Πώς είναι δυνατόν? Όλα έχουν αυτόν που τα έφτιαξε. Όλα. Όλα. Το καθένα το δημιουργό του και όλα μαζί τον ένα δημιουργό. Όλα. Σε όλα λοιπόν υπάρχει ο νομοθέτης που έχει νομοθετήσει. Χωρίς να βαδίζει ο ήλιος την τροχιά του που το έχει ορίσει ο Κύριος, ο ήλιος εκτρέπεται και το σύμπαν καταστρέφεται. Και το σύμπαν καταστρέφεται. Αν πει ο ήλιος, εγώ δεν σε ακούω να ακολουθήσω την τροχιά που μου εισβάλλει, έσβησε ο κόσμος όλος. Και όμως τα άψυχα, τα άψυχα όλα έχουν λάβει εντολή και την εκτελούν, και θα την, που είναι ο νόμος του Θεού η εντολή, την εκτελούν και θα την εκτελούν την εντολή, τον νόμο του Θεού, όσο εκείνος έχει ορίσει, μέχρι συντελείας των αιώνων. Μέχρι συντελείας των αιώνων. Όταν λέει Απόστολος Παύλος, ζούσα κάτω από τις επιθυμίες της σάρκας μου, κάτω από τις επιθυμίες της σάρκας μου, ζούσα χωρίς νόμο. Όταν ζούσα και έκανα ό,τι μου έλεγε το σώμα μου, οι επιθυμίες του σώματός μου δηλαδή, ναι, τότε ήμουνα χωρίς νόμο, ήμουνα πεθαμένος εντελώς και δεν το καταλάβαινα. Όταν πήρα τον νόμο και τον κατάλαβα και τον διάβασα, τον Χριστό δηλαδή τον ίδιο, τότε άρχισα να κάνω πάλι, αλλά όχι με τη δική μου δύναμη, με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τη βοήθεια του Κυρίου. Κανείς δεν μπορεί, μα κανείς, να νικήσει το θηρίο που λέγεται ανθρώπινη επιθυμία χωρίς τη δύναμη του Θεού. Λέει ο ωραίος Χρυσόστομος, θα το πω όπως το λέει, το σώμα του ανθρώπου με τις επιθυμίες που έχει μοιάζει με σκυλί λυσασμένο. Με σκυλί λυσασμένο. Με σκυλί λυσασμένο. Πώς το λέει? Σκύον το σκυλί. Λιτών. Ήψιλον δύο τάφο μέγα. Κύον το σώμα του ανθρώπου της επιθυμίας. Κύον λιτών. Ίσον λυσασμένο. Σκυλί λυσασμένο. Και μανιώδης προσθέτει. Και μανιασμένο παράλληλα. Όταν ζει βασισμένο στις επιθυμίες του και όχι με τον νόμο του Θεού. Κύον λιτών. Είναι λυσασμένο σκυλί οι ανθρώπινες επιθυμίες. Αυτός λέει που ζει για τις ανθρώπινες επιθυμίες, έχει πετάξει το Θεό από μέσα του. Ζω για να φάω, να πιω, να σωτέψω. Έχω πετάξει το Θεό από μέσα μου. Πατέρα,
δεν σε θέλω, δώσε μου την περιουσία μου, τον εαυτό μου δηλαδή, το μυαλό μου, να κάνω το αυτό που θέλω εγώ. Δεν σε υπολογίζω. Και ζω στην ασωτεία μου, στην πείνα μου, στην πνευματική μου πείνα, χωρίς εσένα, που είσαι ο αληθινός άρτος της ζωής. Ο Χριστός είναι, είπε, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής και ο τρόγων μου το σώμα έχει ζωή αιώνιον, που είναι ο άρτος ζωή αιώνιον. Λοιπόν, ο άστος είπε, δεν θέλω μπαμπά το ψωμί που μου δίνεις, θέλω εγώ να φάω αυτό που έχω διαλέξει. Και πέφτει στην πείνα ο άστος που λέγεται Ελλάδα χωρίς Θεό και πεινάει μετά. Αυτό έχει γίνει τώρα. Μια Ελλάδα έζησε χωρίς Θεό στην πλειοψηφία της, απομακρύνθηκε τον Θεό, ασώτεψε όσο δεν παίρνει άλλο, ασώτεψε. Και αφού πια ασώτεψε, έρχεται το διάβολος και λέει, εγώ σε οδήγησα στην ασωτεία, αυτά που σου έδωσα θα στα πάρω πίσω, για να δεις ποια είναι η ζωή που θα κάνει, που έκανες τόσο καιρό μαζί μου. Έζησε ασωτεία, τα αποτελέσματά σου δεν ήταν και αυτής. Να το καταλάβεις καλά ότι χωρίς Θεό, χωρίς νόμο, όταν επικρατεί η βασιλεία του κακού επάνω σου, αυτά τα αποτελέσματα έχεις, ουρλιάζεις, πεινάς, διψάς, υποφέρεις, αυτοκτονείς, τα κάνεις όλα. Γιατί βλέπεις μόνο τότε, αφού είσαι βασισμένος στην ασωτεία του ασώτου, στα υλικά αγαθά, τότε όταν στα πάρουνε βλέπεις τότε ότι υπάρχει σύννεφο, υπάρχει μαυρίλα, υπάρχει σκοτάδι, δεν υπάρχει για σένα ζωή. Ελίωσης. Δεν υπάρχει ζωή. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή μέσα, δύο βασικές περιπτώσεις αναφέρω, δύο βασικές περιπτώσεις. Μία που την αναφέρει ο Κύριος και μία... Τρεις υπάρχουν. Τη μία, τη χείρας που είχε τα δύο λεπτά, που μόνο δύο λεπτά είχε και δεν είχε τίποτα άλλο και μετά τερμάτισε. Μία άλλη, όταν ήταν μία κυρία της Παλαιάς Διαθήκης, η Εστήρ, ναι, όχι η Ιουδίθ, όχι η Εστήρ, η Ιουδίθ, της οποίας ο άντρας πέθανε, και έπεσε πείνα στην εποχή εκείνη, πείνα που δεν είχαν να φάνε, και λέει η πεθερά στην Ιουδίθ, στην Ήφη, πήγαινε κόρη μου να ζήσεις, γιατί εδώ πέρα έχουμε πείνα, δεν πειράζει, εγώ ας πεθάνω, γριά είμαι. Πως πνίδος λένε γέρι, όχι μάνα, θα πεθάνω μαζί σου. Γιατί είχε μέσα, βασίλευε ο νόμος του Θεού. Να συνυποφέρει με την πεθερά, να πεθάνει μαζί με την πεθερά, γιατί δεν το επέτρεπε ο νόμος συνειδήσεως και ο νόμος του Θεού. Άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση του προφήτη Ηλία. 3,5 χρόνια πείνα έπεσε. 3,5 χρόνια πείνα. Και την έλυσε ο Κύριος την πείνα. Μέσω του προφήτη Ηλία πάλι. Πείνα με την Ιουδίθ, πείνα με τον προφήτη Ηλία και επί βασιλείου και Γρηγορίου του θεολόγου που γιορτάζαμε σήμερα, ή βασιλείου, έπεσε πάλι πείνα. Πάλι πείνα. Από ανοβρία. Και λέει, τότε βρήκε την ευκαιρία ο Άγιος Γρηγόριος είναι, και έκανε μια ομιλία και είπε, η αιτία της ανοβρίας και της πείνας στη συνέχεια δεν είναι τίποτα άλλο, εμείς. Εμείς είμαστε. Εμείς ανομίσαμε, εμείς αμαρτήσαμε, εμείς φταίξαμε και έκλεισε ο ουρανός και έχουμε πείνα. Ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν την αιτία αυτής της κατάστασης που περνάμε τώρα, μακριά από τον εαυτό τους. Γιατί
παραδοθήκαμε σε έθνος, λέει, αλόφιλο, ο Δαβίδ. Γιατί ανομήσαμε. Ήρθανε, λέει, αλόφιλοι, εχθροί, τάκ, μας μπαγκλαρώσανε, μας δέσανε, μας τραβήξανε σκλαβιά. Γιατί, γιατί παραβιάσαμε, ξεχάσαμε τον νόμο του Θεού, ξεχάσαμε τον Θεό και καλιάσαμε το Βάαλ, μια ιδωλατρική θεότητα. Τώρα λοιπόν, καλά είμαστε εδώ πέρα στη σκλαβιά, κλάφτε, φωνάχτε να μας βοηθήσει. Ένας ψαλμός που λέει, καθίσαμε, λέει, στα ποτάμια της Βαβυλώνας. Ο Δαβίδ το γράφει σε ένα ψαλμό. Εκεί που είχαμε κρεμάσει και τα όργανά μας και τα πήραμε και κλαίγαμε. Και λέγαμε, πού είσαι Ιερουσαλήμ. Στη σκλαβιά το λέγανε. Έλα, πάρε μας να μας λυτρώσεις, να πάμε στην πατρίδα μας. Όταν είχαν, επαναλαμβάνω, αφήσει τον ένα Θεό, είχαν αγκαλιάσει τον Βάαλ. Όταν η Ελλάδα είχε αφήσει την Εκκλησία και τα ιερά και τα όσια, τα έχει προδώσει πρώτα ο λαός, και βέβαια πιο μπροστά αυτοί που κυβερνάνε, τα έχουν προδώσει, τα έχουν παραδώσει στο διάβολο πέρα για πέρα, τι θα σου κάνει αυτός που παραδίδεσαι στα χέρια του, ο εχθρός στον οποίο παραδίδεσαι, δεν θα σε καταταλαιπωρήσει, τι θα σε κάνει. Θα χρησιμοποιήσει όλα όσα έχει στα χέρια του για να σε διαλύσει κυριολεκτικά. Κατάλαβε λοιπόν ότι όσο καιρό ζεις στην ανομία χωρίς τον νόμο του Θεού, όσο καιρό δεν ζεις όπως ζούσαν οι προγονείς μας, θυμάμαι στο σχολείο που πήγαινα, μας μαθαίνανε, τώρα τα βγάζουν από τη μέση, εικόνες, σταυρούς, τα θρησκευτικά, τα παραμορφώνουν και λοιπά, τα κάνουν χωρίς να έχει αυτή την ιεροπρέπεια και σεβασμό που πρέπει να έχει. Όταν βρίσκει τα πετάνε από τη μέση, περίμενε να έρθει το κακό, να σε μαγκώσει και να σε χτυπάει αλίπητα. Χωρίς Θεό είναι συμφορά. Χωρίς Θεό είναι συμφορά. Τι θέλω να πω όμως, και χάλασα το ρου της σκέψεώς μου. Ναι, μιλάμε λοιπόν ότι ο νόμος λείπει από τη μέση. Ο σεβασμός, ναι, στο σχολείο είπα που πήγαινα, το θυμήθηκα τώρα, είχε το εξής ωραίο αναγνωστικό που μαθαίναν τα παιδιά πώς να σέβονται. Μια χώρα πολέμησε εναντίον στην Τρία εκεί. Τι καταλάβανε την Τρία. Και είπανε, μπορείτε να φύγετε στους ανθρώπους που ήταν μέσα, πολίτες της πόλεως, αυτοί που καταλάβανε την πόλη, είπαν, μπορεί να φύγετε από εδώ παίρνοντας ό,τι θέλετε από αυτά που έχετε στο σπίτι σας. Ο ένας φεύγει και κουβαλάει το χρυσό. Στοπ. Μέσα. Δεν αφήγεις. Σκλάβος. Ο άλλος φεύγει, κουβαλάει άλλα λίγα αγαθά. Στοπ. Βλέπουν έναν και κουβαλάει ένα άγαλμα. Φύγε. Έναν άλλον και κουβαλούσε τον πατέρα του που ήταν γέρος. Φύγε. Μα τότε μας λέγανε, καταλάβατε τίποτα? Ότι οι άνθρωποι αυτοί δίνανε αξία και σεβόντουσαν τον γονιό, τη θρησκεία, και τους αφήνανε ελεύθεροι εχθροί. Όταν αυτούς που δίνανε δεύτερη σημασία στο γονιό και στην πατρίδα, τους λέγανε, εδώ, σκλάβος μαζί με εμάς θα ζήσεις, να σε τυραννάμε. Αυτό το πράγμα είναι χαμένο. Τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό απέναντι στους γονείς χωρίς σεβασμό και απέναντι του δασκάλου. Ξέραμε ότι ο δάσκαλος είναι δάσκαλος, θέλει σεβασμό. Ξέραμε ότι ο παπάς περνούσε να πεις καλημέρα, θα του φιλήσει το χέρι. Ξέραμε ότι περνάμε την εκκλησία, θα κάνουμε σταυρό μας. Βασίλευε ο νόμος του Θεού. Αφήκαν όλα. Βασίλευε ο νόμος του Θεού. Τώρα σβήστηκε ο νόμος, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει σεβασμός.
Τώρα τι πρέπει να γίνει, αφού ο νόμος είναι βρισμένος, αφού ο Θεός είναι πεθαμένος. Για τους άλλους παρακαλώ. Όχι για εκείνους που πιστεύουν, για εκείνους που δεν πιστεύουν. Ο Θεός είναι πεθαμένος, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν σας το είπα την περασμένη φορά που συνάντησα, μάλλον σας το είπα, μην το ξαναπώ άλλη μια φορά, ένα γέρο που ήθελε να μου πει για τον ηλισμό και ότι δεν υπάρχει το αφεντικό. Εν πάση περιπτώσει, το ξαναλέω, το είπα. Λοιπόν, μας μένει όσοι εννοούμε ότι ήρθε ο Χριστός και αυτός ο ίδιος έφερε καινούριο νόμο, ο προφήτης Αΐας είδε προ της γεννήσεως του Κυρίου μας 850 χρόνια τον πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον πατέρα μας, να έχει τον Υιό του μπροστά, τον Κύριο, και να του δίνει τον καινούριο νόμο, τη Γενή Διαθήκη, και να του λέγει, επαναλαμβάνω, τον είδε σε όραμα, σε όραση, να του δίνει τον νόμο. Ο νόμος αυτός στα εβραϊκά, ο καινούριος νόμος, η Καινή Διαθήκη, λέγεται Μισπάτ. Μη σπατ. Πήρε τον καινούριο νόμο που σου δίνω να τον κηρύξεις στους λαούς της γης. Ο μεγάλης βουλής άγγελος, θα το εξηγήσω αυτό το πράγμα, ο μεγάλης βουλής, βουλή είναι η απόφαση, η αμεγάλη απόφαση, την παίρνει ο Θεός. Ο Θεός είναι αυτός που πήρε μεγάλη βουλή, μεγάλη απόφαση και την έδωσε στον άγγελό του, στον Ιησού Χριστό, που είναι αυτός που έφερε τη μεγάλη βουλή στη γη, τη μεγάλη απόφαση, το Μισπάτ, τη Γενή Διαθήκη. Πήγαινε να την κηρύξεις, πού, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη, ο λαός που καθόταν στο σκοτάδι και ήταν όλοι οι λαοί της γης στο σκοτάδι, αφού δεν υπήρχε ο νόμος του Θεού, είδε φως μέγα, έρθε κάτω και έφερε τον νόμο του που είναι το φως το μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου και σε εκείνους που καθόντουσαν μέσα σε χώρο σκοτεινό και γεμάτο από θάνατο, φως ανέτειλε φως, έφερε από ψηλά το φως, έφερε τον νόμο για να μάθουν οι άνθρωποι να είναι κάτω από τη δύναμη του νόμου του Θεού, κάτω από τη δύναμη του νόμου του Θεού. Ο μελετών τον νόμο του Θεού αποκομίζει, τριγάει από τον νόμο που μελετάει τη δύναμη που είχε πάνω, τριγάει τη δύναμη. Μη θέλει να αισθάνεται ότι βλέπει τον Κύριο τον ίδιο, ναι. Μυστικά, αόρατα, αθόρυβα, δυναμώνεται. Πάντα ισχύω, είπα δυναμώνεται, πάντα ισχύω, εν το ενδυναμούντι με Ιησού Χριστό. Όλα τα κατορθώνω με τη δύναμη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, που υπάρχει μέσα στον νόμο. Που υπάρχει μέσα στον νόμο. Γνώσεστε, να γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια είναι ο Χριστός, κανείς άλλος δεν είναι αλήθεια. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Γνώσεστε λοιπόν, μέσω του νόμου του Θεού, μέσα από τον νόμο του Θεού,
να γνωρίσετε την αλήθεια που είμαι εγώ και η αλήθεια που θα γνωρίσετε θα σας ελευθερώσει. Θα σε ελευθερώσει. Δεν φταίει ο άλλος λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα, τελειώνω τώρα. Αν γνωρίσω την αλήθεια που είναι ο Χριστός, που είναι η αγάπη, τότε θα γνωρίσω ότι δεν μου φταίει ο άλλος, γιατί πάνω στο σταυρό ο Κύριος είπε «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση, δεν γνωρίζουν τι κάνουν και δεν ξέρουν τον νόμο». Το αντιλαμβάνεστε για το πράγμα. Δεν και οι καλυμμένοι έχουν ελαφρυντικό. Θέλουν την προσευχή μας, θέλουν την αγάπη μας για να διορθωθούν. Δεν μας φταίει ο άλλος άνθρωπος. Καθόλου. Όλοι όσοι αγωνίστηκαν πάνω στη γη, τον άλλον, για σκεφτείτε τώρα τον Μωυσή τον ίδιο, ναι. Τον Μωυσή τον ίδιο, ναι. Λέει, ή εμένα θα βγάλεις Κύριε, θα με ξεγράψεις. Τον γεγραμμένο στα κοιτάπια του. Για να τον πάρει κοντά του. Ή εμένα θα ξεγράψεις από εκείνο το βιβλίο που έχεις πάρει, που έχεις γράψει το όνομά μου για να με έχεις κοντά σου και να με βγάλεις έξω από εκείνο το βιβλίο, ή θα βάλεις όλους εκείνους που εγώ οδηγώ στη γη της Ευαγγελίας, τους βάλεις μέσα στη γη της Ευαγγελίας. Αυτοί που το ταλαιπωρήσανε 40 χρόνια στην έρημο, 40 χρόνια, του ψήσανε το ψάρι στα χείλη, για αυτούς παρακάλεσε και είπε, θα μπουν μέσα αυτοί, εμένα, ή θα τους βάλεις μέσα, ή εμένα σβήσε με το βιβλίο. Το βιβλίο της, από τη βίβλο της ζωής, λέει. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ το επιθυμώ, το ζητάω από τον Κύριο, τι πράγμα, να είμαι έξω από τη βασιλεία και να μπουν οι ομοεθνείς μου, δηλαδή οι Ισραηλίτες, να μπουν μέσα, ας μείνω έξω εγώ. Εμείς που έχουμε τέτοια παράδοση και τέτοιους μπροστάριδες σαν τον Παύλο, σαν τον Μωυσή, σαν τους τρεις ιεράρχες, ο Ποιμήν, ο Καλός, τίθησε την ψυχή υπέρ των προβάτων, και οι τρεις ιεράρχοι που γιορτάζουν σήμερα εθυσίασαν την ψυχή τους για τα πρόβατά τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον πήγανε βαθιά εκεί στο Πόντο, στην Πιτιούντα, και πέθανε όταν τον πήγε τρίτη εξορία, και πέθανε σε μια εκκλησία μέσα για τα πρόβατά του, και είπε δόξα τω Θεώ την ώρα που πέθανε, πάντον έλεγε, που μου τα έδωσε όλα αυτά που πέρασα για τα πρόβατά μου. Εμείς λέμε ότι δεν είναι αδέρφια μας χριστιανοί, ότι μας φταίνε και ότι θέλουμε να δικαιολογήσουμε όλα με τη λογική μας και όχι με την αγάπη που είναι ο νόμος του Θεού. Να ζήσουμε, να ζούμε χωρίς νόμο. Ο νόμος του Θεού είναι η αγάπη. Λέει, εν τούτο γνώσονται. Από αυτό το πράγμα θα καταλάβουν οι άνθρωποι, γνώσονται. Από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι εμείς μαθητές είστε, ότι είστε δικοί μου μαθητέ, λέει ο Κύριος, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Αυτό είναι η σφραγίδα της αιρωσύνης. Να αγαπάμε. Σίγουρα μας λείπει. Τουλάχιστον ας το ζητάμε στην προσευχή μας από την καρδιά μας και θα έρθει η ώρα που θα τη δούμε, αρκεί να έχουμε τη λαχτάρα εκείνη. Ο νόμος του Κυρίου ίσον η αγάπη του Θεού, ο νόμος του Κυρίου ίσον η αγάπη στα τέκνα του Θεού και σε όλη την κτήση γενικά. Δεν υπάρχει Άγιος που να μην προσευχότανε για το σύμπαν ολόκληρο. Έχει δύναμη η προσευχή να κουνάει το σύμπαν ολόκληρο. Το κουνάει η προσευχή του αληθινού πιστού, του αληθινού χριστιανού. Έχει τη δύναμη εκείνη. Εύχομαι ο Κύριος να μας ανοίξει δια της μελέτης τα μάτια, δια της μελέτης του νόμου του τα μάτια, ώστε να γίνουμε γνώστες του νόμου του Θεού. Αμήν. Γι' αυτό λέει ότι ό,τι διαβάσεις γίνεσαι. Ναι, βεβαίως. Συναστροφή. Τελείωσε. Μου θυμίζεις τώρα, λέει ο Δαβίδης στον πρώτο ψαλμό και λέει ότι μακάρι ως ανείς, ως ουκ επορεύθε βουλή ασεβών, και λέει ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που δεν βάδεσαι σε σύναξη που είναι άνθρωποι ασεβείς, και λέει αλλή εν τον νόμο Κυρίου.
αλλά είναι το μυαλό του στον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα. Και το παρομοιάζει με εκείνο το δέντρο, αυτό που διαβάζει μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού, το παρομοιάζει με ένα δέντρο που είναι φυτεμένο στο ποτάμι μέσα. Οι ρίζες του. Ναι, και οι ρίζες τραβάνε. Και είναι πράσινο πράσινο. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε μας. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, ως εν ουρανό και τη γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημάς. Αμήν. Πώς το ξέρουμε. Τους τρεις μεγίστους φωστήρα της τρισύλη ου θεότητος την οικουμένη να χτίσει δωμάτων θείων της εύσαντας τους μελιρίτους ποταμούς της σοφίας να μας καταρδεύσαντας βασιλείων των μεγάν συντον και το θεολόγο Γρηγοριών συντοπινόν Ιωάννη το τη γλώτα μιχρή σωριμόνη πάντες ή το λόγο αυτόν εραστέ συνελθόντες κοινείς τιμήσομεν αυτή γάρτη τριάδη υπέρ ημών αη πρεσβεύουσι. Αμήν, βοήθειά μας. Μπράβο. Καλό χειμώνα τώρα, ελάχιστο. Θα πάει η χειμώνα. Πάει η δευτερά. Τι είπε το Ματιώνι. Σήμερα. Ε, μαργέσου. Ναι. Ε,